Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές. Δράξεστε παιδείας και απόψε με ένα διαφορετικό θέμα. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε την πολιορκία και την άλωση του Λάδα. Είναι μια δραματοποιημένη ταινία του ντοκιμαντέρ και οφείλεται στον αγαπητό κύριο Γεώργιο Κουρκούτα, είναι φιλόλογος και συγγραφέας και γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης. Η ταινία αυτή που θα παρακολουθήσουμε, «Πολιορκία και άλωση του Λουάλα», πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2020, μέσα στα πλαίσια των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση. Την όλη διοργάνωση της ταινίας είχε ο Σύλλογος Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης, τα μέλη του οποίου συμμετείχαν στην ταινία ντοκιμαντέρ μαζί με την καθοριστική συμβολή του σκοπευτικού ομίλου παραδοσιακών όπλων Πάτρας, του Συλλόγου Ιστορικής Αναβίωσης Ελληνομνήμονης Καλαμάτας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίας Τριάδας Καλαμάτας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λάλα ο Άγιος Κωνσταντίνος και εθελοντών από την επαρχία της Ολυμπίας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Η ταινία, η οποία στηρίζεται στα πραγματικά γεγονότα της πολιορκίας του Λάλα, είναι αδιαθισμένη με στοιχεία μυθοπλασίας και περιγράφει την προετοιμασία και την ιστορική μάχη στη θέση Πούση στις 13 Ιουνίου του 1821. Την σκηνοθεσία της ταινίας ανέλαβε ο μεσίνιος κινηματογραφιστής Ιωάννης Μουτσούλας, ενώ το σενάριο και οι διάλογοι είναι του φιλολόγου, ιστορικού ερευνητική γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης, Γεώργιου Κουρκούτα. Να πούμε ακόμα ότι στην ταινία, ντοκιμαντέρ, μίλησαν ιστορικοί και επιστήμονες, όπως ο ιατρός Σπύρος Παπαγεωργίου, ο ιστορικός συγγραφέας και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης, Θεόδωρος Λάμπρος και άλλοι. Για μια ακόμη φορά ευχαριστώ τον αγαπητό κύριο Γεώργιο Κουρκούτα, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μας στείλει την ταινία αυτή, το ντοκιμοντέρ αυτό από την περιοχή τους, με θέμα η πολιορκία και άλωση του Λάλα, το οποίο και αμέσως θα παρακολουθήσουμε. Thank you.
Σε κάποιο σημείο της περιοχής της Φολόης, κατά τις ημέρες πολιορκίας του Λάλα, συναντώνται τοπικοί οπλαρχηγοί με τους κεφαλίνες. Επικεφαλής των κεφαλίνων είναι ο Κωνσταντίνος και ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Φωκάς και ο Πανάς. Στη σκηνή είναι ο Ανδρέας Μεταξάς που συνομιλεί με τους τοπικούς αρχηγούς. Την όλη συνάντηση ευλογεί ο αγωνιστής της περιοχής, Παπακοσμάς Ζώρας Οικουμανιώτης. Τόσο καιρό περιμέναμε αυτές τις ημέρες. Ήρθε η ώρα να πετάξουμε πάνω μας το ζυγό της κλαβιάς και να πάψουμε να είμαστε εμείς ραγιάδες. Πιστεύεις, γέροντα, ότι πρέπει να επιτεθούμε πάλι? Μετά την έφυση που πάθανε οι αλέοι του Μπαστηρά, τώρα ο τρόμος ανοίγει σε αυτούς. Αδέρφια, μην τους υποτιμάτε. Είναι καλά του φέτια. Ας περιμένουμε και τα νέα, αντιγορτινία. Εκεί στον Μπαστηρά χάσαμε τον Γιωργάκη και τον Πλαπούτα. Τι παλικάρι, ωραία παιδιά. Τώρα άραγες, ποιον θα στείλουν οι καρυτινοί στη θέση του? Σε λίγο καιρό θα έχουμε και τα νέα από το κάθε της Καρύτενας. Ο ξαδερφός μου ο Κωνσταντής έχει πάει στην Καρύτενα. Περιμένει εκεί να δει τι θα αποφασίσουν οι οπλαρχηγοί, οι Δελιγιανέλη και ο Κολοκοτρώνης. Το να περιμένουμε κι άλλους δεν σημαίνει ότι φοβόμαστε. Κι ότι είμαστε τόσο καιρό στα δάση του Λάλα κάτι λέει. Δεν τους φοβόμαστε. Έτσι δεν είναι? Αν δεν είναι, δεν το βλέπεις από την άρνησή τους να βγουν στη μάχη? Κάτι περιμένουν. Ποιο να περιμένουν όμως, ωραί? Κρυφτήκανε στην Τροπολιτσά οι πιο πολλοί. Και τα στρατέματα της Τροπολιτσάς έχουν ανέβει πάνω στα Γιάννενα για τον Αλή. Ναι, αλλά στην Πάτρα δική μας δεν κάνουν κάτι. Και τώρα οι Τούρκοι πατρινοί βγαίνουν από την πόλη και χτυπάνε παντού. Λέτε με μάθανε τι γίνεται εδώ πέρα? Το φοβάμαι. Τι φοβάσαι, ωραία παπά? Λες να στείλανε μαντατοφόρους? Ας ταμπουρωθούμε γερά και δεν φοβόμαστε τίποτα. Εμείς βάλαμε τα κανόνια κοντά στο Πούσι, απέναντι από του Λάλα. Ας σκοτήσουνε να πλησιάσουν. Το είπαμε και πριν, ωραία. Μην τους υποτιμάτε. Αυτοί δεν φοβούνται τίποτα. Λίγα τηλεβόλα θα φοβηθούνε. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, παπά. Στη μάχη είναι τα πάντα. Μιλάς σοφά, αλλά... Ας είναι καλά, ωραία, τα άρματα και η παλικαριά μας. Ή θα κερδίσουμε, ή θα πέσουμε. Σωστά τα λες, παλικάρι. Οι άκακοι σημασίες μας δεν φοβόμαστε τίποτα. Ας κάνουμε το χρέος μας και δεν φοβόμαστε ούτε τους λαλαίους, ούτε ολάκερο το στρατό του Σουλτάνου. Έτσι μιλάνε τα παλικάρια και έτσι θα μιλήσουμε ξανά. Με την ευχή σου, γέροντα. Thank you.
Στην πολιορκία, πρωταγωνιστές είναι οι παλαιοί αγρότες της περιοχής που τώρα μεταμορφώνονται σε μαχητές για την πίστη της πατρίδας. Δύο αγρότες κάπου στην Ηλία συζητούν για την πολιορκία του Λάλα. Πέρασε πια ο καιρός παθαραγιάδες. Τώρα θα μιλήσει το καρδιοφύνι. Θέλουν, δεν θέλουν, θα μας ακούσουν. Όταν οι λαλαίοι μπήκαν στον πύργο φοβήθηκαν λίγοι. Κυρίως οι άγαλτοι στον καπνό της μάχης. Οι πολλοί ήταν ψυχωμένοι. Δεν τους φοβήθηκαν. Τους πολέμησαν σε Αγουλινίτσα και Λατζόη. Και να τώρα θα ανάσουν την ανάσα μας γύρω από τη Λάλα. Ακόμα έρχεται στο μυαλό μου η εικόνα των καβαλαραίων. Αγρότες, τα τσιφιλίκια τους είμαστε τόσο καιρό. Να βλέπεις τους λαλιώτες Τούρκους με τα φαριά τους και να τρέμεις. Τώρα ήρθε η ώρα να μας φοβηθούν, λεβέντι μου. Καθώς καταφθάνουν οι επτανήσεις στην Ηλία, τρεις Έλληνες συνομιλούν για το γεγονός αυτό και το σχολιάζουν για τη μεγάλη αυτή θαραλέα κίνηση των Ελλήνων της Επτανήσου να έρθουν μέχρι το Λάλα. Αδέλφια μας από τη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά ξέρουν τι πάνε να πει σκλαβιά. Είναι όμως δίπλα μας. Μα και οι Εγγλέζοι δεν είναι σαν τους Τούρκους. Είναι και χριστιανοί, τρομάρα τους. Κρίμα που πολεμήσαμε για μήνες στο πλευρό τους. Ο Παπασταθόπουλος, ο Κολοκοτρώνης, ο Βιλαέτης. Τώρα κάνουν τάχα πως δεν μας γνωρίζουν. Πώς να ζήσουν οι κυνηγημένοι στα Επτάνησα. Μόνο τα όπλα ήξεραν πάνω στα βουνά. Να ήταν μόνο και οι Εγγλέζοι και οι Φραντσέζοι τα ίδια είναι. Μα και οι Ορθόδοξοι Ρώσοι θα μας θυμηθούν. Αν δεν έχεις δικά σου νύχια, δεν ξύνεσαι. Μην περιμένετε να μας ελευθερώσουν οι ξένοι. Και όσα είπε ο Παπαφλέστας στη Βοστίτσα για τον Τζάρο. Αν δεν πεις και μία κουβέντα παραπάνω, πώς να ξυπνήσεις το ραγιά. Το δέντρο της ελευθερίας ποτίζεται με αίμα. Ή θα κερδίσουμε ή θα πέσουμε. Μόνο ο Θεός είναι μαζί μας, αρκεί να το πιστέψουμε. Πίστη και όπλα θα μας δώσουν, ωραία. Έτσι είναι, δεν είναι μάλλη καρδιά μου. Έτσι είναι. Είμαι ο Σπύρος Παπαγεωργίου, γέννημαι με θρέμα Δικιώτης. Είναι στιγμές που γυρνάς τα χρόνια που όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. 200 χρόνια μετά και αλήθεια τι να επισημάνεις, αφού καθημερινά προσθέτεις και νέες γνώσεις και ηρωικές στιγμές των προγόνων μας. Οι σκυλοτράχηλοι του καρβανί του Λάλα, που ήσαν ο φόβος και ο τρόμος των χριστιανών, απέτρεψαν το γιο του Παπαντώνη, ιερέα του Αγίου Νικολάου Δούκα, να γίνει ιερέας. Εκμεταλλευόντουσαν και κακοποιούσαν πολλές κοπέλες. Πυρπολούσαν χωριά όπου έχαναν τη ζωή τους ηλικιωμένοι, όπως στο ιστορικό Δούκα ο γραμματικός με τη γυναίκα του που βρέθηκαν αμπαθρακωμένοι.
Εντύπωση προκαλεί η ιστορία της λιγερής της Νεράιδας που προτίμησε να πέσει στον κρεμό για να μην βρεθεί στα χέρια των Τούρκων. Όπως και η κοπελιά που ενώ έπιανε νερό στη Λουκίσα, Βρύση, μόλις αντελήφθη Τούρκους, κρύφτηκε στις πυκνές φιλοσιές μιας στράτας που φέρει έως σήμερα το όνομά της. Ο πόθος για τη ελευθεριά χρόνο με το χρόνο μεγάλωνε και από τα λάθη και τη βαρβαρότητα του κατακτή. Η μάχη του Λάλα έδωσε τη χαριστική βολή στον επικίνδυνο δυνάστη με την αρρωγή πολλών Γορτινίων, Ολυμπίων, Πυργίων, Γαστουνέων, Καλευρτινών, Φαναριωτών, Κεφαλίνων, Ζακυνθίων, Κιωρινών, Καπετανέων, Λουκαίων, Κουμανέων και άλλων. Όμως η νίκη δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Σε τοπικό επίπεδο η λειτουργία της σχολής Παπαγεωργάκη με τη βιβλιοθήκη της στο Δούκα και οι πολλοί μπαρουτόμιλοι στην Άβρα βοήθησαν σε μέγιστο βαθμό. Συνεπώς, οι οπαρχηγοί και οι καπεταναίοι είχαν δύο όπλα πολύ ισχυρά, τα γράμματα και τον μπαρούτι. Μορφές ηρωικές που διατήρησαν άσβεστη τη φλόγα της ελευθεριάς ήσαν οι λόγοι, αγωνιστές του Δούκα, Αυγερινοί, ο γιατρός Αναγνώστης Αυγερινός, Αγαμέμνον Αυγερινός, ο Αναγνώστης Φραγκούλης, ο Αναγνώστης Παπασταθόπουλος, στρατηγός, Ιωάννης Ευθυμίου, Καπογιάννης, αδερφής Πλειοτόπουλη Βαρουξή, Δημήτριος Παπαγεωργάκης, Ασημακόπουλη Ψαρόπουλη Ψαρός, Κοροτζής. Ήσαν οι καπεταναίοι Μπαλάσκας, Μπόμπας, Βερβίτας, Καραμέρος, ο Δημήτρος Πλακούτας, η αδερφή Καμπάση, που κατάγονταν από τη Ζάκυνθο. Από αυτούς, ο μετέπειτα στρατηγός Αναγνώστης Παπασταθόπουλος, ηγείτο της στρατιάς των Ελλήνων στο Πούσι, στη μάχη του Λάλα, ο Αγαμένων Αυγερινός, ήταν ο ιατρός του Αγώνα, ο Ιωάννης Ευθυμίου, εκτός από κάτοχος Μπαρουτόμιλου, που βρίσκεται δίπλα στο κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, ένα από τα προπύργια του 21, ήταν ο αρχηγός του εκστρατευτικού σώματος και έδωσε σκληρή μάχη, τη δεύτερη κατά των Τούρκων μάχη, η πρώτη έγινε στον Ποντίνι, παρά τον Άγιο Γεώργιο της Κάπελης, όπου και τραυματίστηκε και θεραπεύθη από τον γιατρό Αγαμέμνονα Αυγερινό. Ψηλαφώντας το σφιγμό των ιστορικών κειμένων και αφουγκραζόμενος τους χτύπους της καρδιάς αυτής της ένδοξης γης, αλλά και τον ανθρώπο της, γεμίζει η καρδιά σου φως και υπερηφάνεια. Διάλογος μεταξύ των Λαλαίων Τουρκαλβανών. Τα όσα γίνονται γύρω από το Λάλα απασχολούν και τους μέσα σε αυτό Τουρκαλβανούς. Αυτοί ψάχνουν να βρουν τρόπους για να αποκρούσουν τους επαναστάτες ή να βρουν βοήθεια που θα τους βγάλει από το αδιέξοδο. Έστειλαν και μήνυμα στο Γιουσούφ Πασά των Πατρών, που την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου θα καταφθάσει με στράτευμα και θα τους βγάλει από το αδιέξοδο βοηθώντας τη φυγή τους. Αυτή την αγωνία διατυπώνει ο διάλογος Βεζούλ και Ραΐταγα των δύο αγάδων διοικητών του Λάλα. Μυαλό δεν βάλανε οι ραγιάδες. Αφού τους άλεψε τα λογικά ο Αλλάχ και αρχίσανε να κάνουν αποκοτιές, σήκωσανε κεφάλι, θέλουν να γίνουν αφέντες. Ήρθαν και κάτι βρακοφόροι από τα Ιόνια νησιά. Όλοι θα δουν το δικαίωμα του σπαθί μας. Ο αγάς μας ο Ραΐτ έστειλε μαντατοφόρο στις παλαιές πάτρες. Προσμένουμε μήνυμα από τον Γιουσούφ, έτσι δεν είναι Ραΐτ? Έτσι είναι, θα έρθουν. Αλλά άλλα με βασανίζουν, πυρό μου. Μοιράσου μαζί μας τη σκέψη σου. Θα κάνουμε γιουρούσα και θα τους κόψουμε. Σιγά μη φοβηθούμε τους οπαναραίους και τους σκαφτιάδες γιαούριδες. Τόλμησαν να τα βάλουμε τα πρώτα του φέκια της Ανατολής. Τι σε βασανίζει όμως?
Μήπως αργήσει ο Ιουσούφ ή μήπως μαζευτούν κι άλλοι ραγιάδες από άλλα μέρη. Τώρα είναι δεν είναι 4-5 χιλιάδες. Δέκα από αυτούς δεν κάνουν ούτε ένα δικό μας. Ας έρθει ο Ιουσούφ και θα τους πάρουμε φαλάκι ως την Καρίτενα. Αλλάχ, άκουσέ μας ισχυρέ και παντοδύναμε. Αυτή την ευχή έκανα χθες Παρασκευή, στο τζαμί μας. Ινσαλάχ. Ινσαλάχ. Είναι εντυπωσιακό πως μέσα στο πλέγμα των μαχών, στο κλίμα αυτό της πολιορκίας, έγιναν στιγμές εντυπωσιακού ηρωισμού, θάρρους, αυτοθυσίας, που έδειχνε ξεκάθαρα ότι αυτοί οι επαναστατημένοι Έλληνες, πολλοί από τους οποίους ήταν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, υπό την ηγεσία άξιων και θαραλέων οπλαρχηγών, μετατρέπονταν σε αγωνιστές της πίστεως και της πατρίδος. Χαρακτηριστικά ακόμα και ιερείς όπως οι ηγούμενοι των μονών της Δίβρης, ο Παΐσιος, ο Παρθένιος, ο Παπακοσμάς, ο Ζώρας, ένας σπουδαίος και θρηλυκός ιερέας της περιοχής, αλλά ακόμα και οι Κεπτανείς είχαν φέρει μαζί τους τους ιερείς τους που ενεθάρρυναν σημαντικά τους πολεμιστές την ώρα της μάχης. Και είναι εντυπωσιακό επίσης το ότι συμμετείχαν όλες, όπως θα αποκαλούσαμε σήμερα, οι κοινωνικές τάξεις, από τους παλιούς κλέφτες, τους φιλικούς, ανθρώπους των προκρήτων, εκπρόσωπους των αγροτικών τάξεων, ακόμα και από τα αγροκρατούμενα Επτάνησα, όπου ο Ανδρέας Μεταξάς, ο Γεράσιμος Φωκάς, ο Ευαγγέλης Πανάς, ο Κωνσταντίνος Μεταξάς και ο Σεμπρικός από την Ζάκυνθο, όλοι αυτοί, παρότι γνώριζαν ότι θα αντιμετωπίσουν διώξεις από τους Άγγλους κατακτητές των Επτανήσων, που ήθελαν αυστηρά ουδετερότητα και ουσιαστικά να τιμωρηθούν όσοι Έλληνες συμμετέχουν στην Επανάσταση, παρότι το γνώριζαν αυτό και το υπέστησαν τελικά αυτό, όπως ξέρουμε από τα επίσημα ντοκουμέντα, δεν δίστασαν και ήρθαν εδώ, μισθώσανε καράβι δικό τους, πήρανε πολεμοφόδια, φέρανε, μετέφεραν και τηλεβόλα, δηλαδή μεγάλα κανόνια και ήρθαν να πολεμήσουν για τα αδέλφια τους. Γεια σου, ρε Σοφιά. Γεια σου, καπετάν Βερβίτα. Να είστε καλά. Του Λάλα με τα κρύα νερά, με τις βαριές κυράδες, με τις στρανές αρχόντισες τις καλομαθημένες, που δεν καταδεχότανε της γης να την πατήσουν. Ποφόρηγαν χρυσά σκουτιά και κόκκινα σαλβάρια και τώρα πώς κατάντησαν κοπέλες τους ραγιάδες. Φέρνουν βαρέλια με νερό και ξύλα ζαλωμένες. Να έχουν οι Έλληνες νερό, φωτιά να πυρωθούνε. Και η μια την άλλη ελέγανε, και η μια την άλλη λένε. Τι να είναι εκείνα που φαίνονται, τι να είναι εκείνα που ερχόνται. Μίνα ειν μπαϊράκια τουρκικά, μην τάστηλο πασάς μας. Δεν ειν μπαϊράκια τουρκικά, δεν τάστηλο πασάς μας. Παρά ειν μπαϊράκια κλέφτηκα, κι είναι των μπλαπουτέων.
Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες. Κλαίει και μια χανούμισσα για το μοναχογιό της. Έλληνες πάτησαν στο Λάλα, έβαλαν φωτιά, το έκαψαν. Δεν απέμεινε τίποτα από τα πολυτελή σπίτια και χαρέμια τους. Μηνοποιεί φρίκιν και μακρόθεν φαινόμενο, γράφει ο Φιλέμων. Και η λαϊκή μούσα και παράδοση έφερε μέχρι τις ημέρες μας τη συμφορά που έπαθε του Λάλα μέσα από τούτο το τραγούδι μυρολόι. Τι έχεις καημένε κόρακα που σκούζεις και φωνάζεις? Μη δε διψάς για αίματα, για τούρτικα κεφάλια. Σαν δε διψάς για αίματα, για τούρτικα κεφάλια, πέρασε από του μαστηρά και από το πέρα Λάλα. Να δεις κορμιά πως κοίτονται, κορμιά δίχως κεφάλια, και εκεί να ακούσεις κλάματα, τούρτικα μυρολόγια. Κλαίνε μανάδες για παιδιά, γυναίκες για τους άντρες. Η Ελληνική Επανάσταση κράτησε από το Φεβρουάριο του 1821 ως το Φεβρουάριο του 1830, δηλαδή 9 χρόνια και όχι 7 όπως εσφαλμένα συχνά γράφεται. Η Επανάσταση στην Ελλάδα άρχισε από την Πελοπόννησο. Μέσα σε λίγες ημέρες από τις 21 ως τις 28 Μαρτίου είχε γενικευθεί και είχε επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες της. Ουσιαστικά, μόνο τα Φρούρια, η Τριπολιτσιά με τη γύρω περιοχή της και το Λάλα είχαν παραμείνει στην εξουσία των Τούρκων. Στο Λάλα συγκεκριμένα, οι Λαλαίοι Τούρκοι δέχτηκαν από τους Ενωμένους Έλληνες και Επτανήσιους γράμμα με πρόταση ειρήνης ή πολέμου. Οι Λαλαίοι, Τούρκοι φυσικά εννοούμε, όταν διάβασαν το γράμμα προσπάθησαν να κερδίσουν καιρό στέλνοντας τους Επτανήσιους ολίγα κεράσια του Λάλα και δύο ρεβανιά διαγάπην. Αλλά καμία απάντηση στις προτάσεις τους. Ονομάζομαι Βασιλική Νικολάου Χαριτοπούλου και έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στο Λάλα, το οποίο έχω επιλέξει ως μόνιμη κατοικία τα τελευταία 16 χρόνια, έπειτα από ένα διάστημα απουσίας λόγω σπουδών. Ξεκινώντας από το λιτόχωρο Πιερίας, η ελληνική χριστιανική οικογένεια Γκαγκανή, η οποία στην πορεία μετονομάστηκε σε Χαριτόπουλου, εγκαταστάθηκε αρχικά στα Λαγκάδια Ορτινίας, κατόπιν στο πυργάκι της Βιτίνας, σε αναζήτηση της ευημερίας της, αρκετά χρόνια πριν από το 1430, μία ημερομηνία ορόσημο για την κατοίκηση του Λάλα. Μέλη της οικογένειας Χαριτόπουλου ήταν άριστοι τεχνίτες της πέτρας και λόγω της φήμης τους έλαβαν πρόσκληση λίγο μετά από το 1430 να έρθουν και να εγκατασταθούν στο Λάλα και να λάβουν μέρος στην ανέγερση και συντήρηση μετέπειτα των υποδομών όπως των παλατιών των Αγάδων, των Σεραγιών, των Καλντεριμιών, των περίφημων πέτρινων βρυσών, αλλά και των εμπορικών καταστημάτων. Λόγω των υπηρεσιών που προσέφεραν στους Αγάδες του Λάλα οι Χαριτόπουλοι, διατηρούσαν αρμονικές σχέσεις και για το λόγο αυτό δεν καταγράφεται πουθενά η συμμετοχή τους στην εξέγερση κατά του ζυγού. Αμέσως μετά τη βίαιη απομάκρυνση των Τουρκαλβανών, οι Χαριτόπουλοι μαζί με άλλες 10 περίπου ελληνικές χριστιανικές οικογένειες παρέμειναν στο Λάλα, συνεχίζοντας την πορεία τους
και ασχολούμενοι κυρίως με τη γη και τη μεταποίηση. Η παρότρινση του Παπακοσμά. Σπουδαία μορφή που απεικονίζει την πίστη και τον αγώνα στην περιοχή της ορεινής Ηλίας υπήρξε ο Παπακοσμάς Ζόρας ή Κουμανιώτης. Ο πατήρ Κοσμάς δίνει το παρόν σε πολλές μάχες και στην πολιορκία και την άλαση του Λάλα. Με την παρουσία και το λόγο του δίνει θάρρος στους μαχητές της ελευθερίας. Παλικάρια, λεβέντες μου, ήρθε η ώρα. Απέναντί μας έχουμε τον ίδιο τον Σουλτάνο και όλο το ασκέρι του με τους άπιστους μου μεθανούς. Εμείς είμαστε χριστιανοί και Έλληνες και με τη δύναμη της Παναγίας και το Αγιώργη μας πολεμούμε για να ξαναγίνουμε πάλι ελεύθεροι. Να γευτούμε εμείς, τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας ό,τι δεν γεύτηκαν οι προγονείς μας που είναι σκλαβωμένοι τόσα χρόνια στους μπέιδες και αγάδες της Ανατολής. Κοντά μας θα είναι και οι ψυχές όλων των μαρτύρων και κλεφτών που βρήκαν ατιμωτικό θάνατο στα χέρια των αγαρινών. Με το σταυρό και το σπαθί μας ας ανοίξουμε το δρόμο για τη ελευθεριά μας, να ζήσουμε πάλι σαν χριστιανοί και σαν Έλληνες. Έχετε ψυχή! Έχετε πίστη! Ο Θεός είναι μαζί μας. Εμπρός παλικάρια μου. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Ήταν μια παρουσίαση της πολιορκίας και άλωση του Λάλα χάρη στην ευγενική προσφορά του Γεωργίου Κουρκούτα, φιλολόγου, συγγραφέα, γραμματέα του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Χαράλαμπος Βιλαέτης, ο οποίος έγραψε και το σενάριο και τους διαλόγους. Τους ευχαριστούμε θερμά. Εδώ κλείνουμε για απόψε και θα είμαστε μαζί την ερχομένη Τρίτη με ένα διαφορετικό θέμα. Από μένα τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Geeta has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service.
Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet, and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.